Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη μελέτη. Κατά καιρούς υπήρξαν δηλώσεις τόσο εντός όσο και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου γύρω από το θέμα. Νομίζω πλέον ότι το θέμα είναι όριμο, συζητήθηκε όσο συζητήθηκε και εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα πρέπει να διατυπωθεί, και αυτή θα είναι η εισήγησή μου, η άποψη του Δήμου Κοζάνης, το ότι ναι, θέλουμε ένα νέο νοσοκομείο στην περιοχή. Και βεβαίως δεν θα είναι μόνο άποψη του Δήμου Κοζάνης, την ίδια άποψη έχει το σύνολο της Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Μακεδονίας, όπως έχει αποτυπωθεί στην απόφαση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, που αναφέρει ρητά το ότι η περιοχή έχει ανάγκη από ένα νέο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Στην ΠΕΔ έχουν ακουστεί όμως και φωνές ότι έχετε βιαστεί εσείς και είστε ενάντια στα άλλα νοσοκομεία. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ αυτό που σημειώνω το τι λέει η απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, και δεύτερον, αυτό που επίσης ξεκαθαρίζω σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία που πήραμε, είναι το ότι δεν αποφασίζουμε εμείς για τον υγειονομικό χάρτη, και ότι αναφέρεται ρητά στην μελέτη που κατατέθηκε, ότι η μελέτη αυτή που αναθέσαμε αποτελεί τη βάση για συζήτηση και την ανάπτυξη προβληματισμού, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις από αυτούς που έχουν την ευθύνη να παίρνουν αποφάσεις. Το γρέφανο είναι η πρόταση συγκεκριμένη, γιατί αυτό που βλέπετε. Κύριε Πιρατσέντα, το Δημοτικό Συμβούλιο λέει στην περιοχή Τρεπάνη. Ναι, είναι το, καταρχήν, κατά τη γνώμη μας, είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου, όχι κατά τη γνώμη, είναι έτσι και αλλιώς στην ιδιοκτησία του Δήμου, το στρατόπεδο Ρωμανιέλη, μια έκταση 340 στρεμμάτων, που κατά τη γνώμη μας είναι το κεντρικότερο σημείο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με άριστες προσβάσεις, με ακόμα και σιδηροδρομική γραμμή να περνάει μπροστά από το στρατόπεδο, και τον αγωγό της τηλεθέρμανσης επίσης να περνάει. Και με εξαιρετική πρόσβαση απάνω σε εθνικό δίκτυο. Παράλληλα, εφόσον προχωρήσουν οι συζητήσεις και πάρθει η απόφαση, υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες εκτάσεις. Δεν θεωρώ το ότι είμαστε πλέον αρμόδιοι σαν Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξουμε τη θέση που θα κατασκευαστεί, αλλά καλύτερες προσβάσεις και με καλύτερες υποδομές από το στρατόπεδο Ρωμανέλη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν υπάρχει.